Τρύπες τεράστιου βάθους από την υποχώρηση του οδοστρώματος, καταστροφές σε παράκτια καταστήματα, ρηγματώσεις και φερτά υλικά στους δρόμους και την ακτή είναι η εικόνα που αντικρίζει κανείς στο πολύπαθο παρελαιακό μέτωπο των Γουβών μετά την πρόσφατη κακοκαιρία. Με τον κίνδυνο τραυματισμού για τους ανυποψίαστους πεζούς, κυρίως στις βραδινές ώρες, να είναι υπαρκτός. Η τελευταία κακοκαιρία δυστυχώς βοήθησε πάρα πολύ στο να έχουμε ακόμα κάποιες ζημιές στο παραλιακό μέτωπο των Γουβών με ρηγματώσεις και υποχωρήσεις στο κομμάτι αυτό το παραλιακό. Οι τεχνικές μας υπηρεσίες κατευθείαν έχουν αποκλείσει τα συγκεκριμένα σημεία να μην έχουμε κάποιο ατύχημα και αυτή τη στιγμή γίνεται συγκεκριμένη, αν θέλετε, τεχνική έκθεση προκειμένου κατά το δυνατόν συντομότερα, γιατί είναι και κάποιες διαδικασίες αυτές, να αποκατασταθεί επί του ασφαλούς το συγκεκριμένα σημείο που έχουν υποστεί την υποχώρηση. Πριν συνεννοηθώ τις τεχνικές μου υπηρεσίες, δεν μπορώ να πάρω μια χρονική δέσμευση. Είναι πρόθεσή μας όμως, επειδή θα ξεκινήσει και η τουριστική περίοδος όσο γίνεται συντομότερα, το συντομότερο δυνατόν να αποκατασταθούν και θα γίνει όσο γίνεται πιο σύντομα. Είναι χάλι, μαύρο δεν μένει. Θέλει φτιάξιμο, θέλει περιποίηση, θέλει να περνάει ο κόσμος να ευχαριστιέται. Είναι ο τουρισμός, δεν είναι. Το κομμάτι αυτό είναι για μένα απαράδεκτο. Οι υπηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου, αφού κατέγραψαν τις ζημιές, προχώρησαν άμεσα σε αποκλεισμό με ειδική σήμανση των συγκεκριμένων σημείων όπου έχουν υποχωρήσει τμήματα από το πεζοδρόμιο. Ενώ με το που ολοκληρωθεί η τεχνική έκθεση, θα γίνει και η αποκατάσταση των ζημιών. Ωστόσο, το συγκεκριμένο παράκτιο μέτωπο απαιτεί πιο μόνιμες λύσεις. Ο παραλιακός δρόμος των Γουβών έχει σημαντικά θέματα διάβρωσης από τη θάλασσα. Εκείνο που πρέπει να γίνει και θα γίνει όσο γίνεται συντομότερα, εντός του προσεχούς έτους δηλαδή, είναι μια συνολική μελέτη προστασίας του παραλιακού μετώπου, ειδικά στη δημοτική ενότητα Γουβών, η οποία έχει τέτοια μεγάλα προβλήματα διάβρωσης. Και εκείνο που θέλω να ξέρετε είναι ότι η δημοτική μας αρχή εκλαμβάνει την προστασία αυτή ως μέγιστη, καθώς το παραλιακό μέτωπο παντού βέβαια, έτσι και στα συγκεκριμένα σημεία, είναι κομμάτι το οποίο είναι προς εκμετάλλευση, δίνει δουλειά σε ανθρώπους, δημιουργεί ευημερία, θέσεις εργασίας, άρα είναι, αν θέλετε, και πολιτική στόχευση να το προστατεύσουμε. Για την θωράκιση του παράκτου μετώπου, η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου αναμένει την ολοκλήρωση συνολικής μελέτης, προκειμένου να προχωρήσει στο άμεσο μέλλον στα απαραίτητα έργα προστασίας της ευρύτερης περιοχής.